Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είμαστε έτοιμοι. Δεύτερο παιχνίδι της σειράς. 1-0 μπροστά οι Brothers. Για να δούμε αν θα τελειώσουν όλα απόψε. Ή αν αυτή η σειρά έχει μέλλον. Επίθεση για τους αλεπουδιάριδες. Αστοχή. Πιτζής. Ένα βηματάκι πίσω. Ανοίγει το σκορ. 2-0. Τίπρα. Για τρεις. Σίδερο. Υπάρχει φαβόρη στη σειρά εξ αρχής. Σειρά σε τρίτο παιχνίδι. Εδώ θα βρει τον Πίτο. Αγγελόπουλος θα φωτίσει. Θα κάνει το 4-6. Τρόπο άνοιγμα νέο για τους Brothers. Σάκας. Μπάλα μέσα στα χέρια του. Από τον έλεγχο του.
μπάλα στα χέρια του και βρήκε ανοιχτό γήπεδο. Δίπλα Κωνσταντίνου. Ήταν κακό. Είναι κάτι που θα πρέπει να διορθώσουν οι αλεπιδιάρηδες συγκριτικά με το πρώτο παιχνίδι. Η ευστοχία της όντως. Μπάλα για τους αλεπιδιάρηδες. Τέσσερα αυτό που του για δύο. Είναι το πρώτο προβάδισμα 6 πόντων για την ομάδα του Μαρκάτου. Το φάουλ στον Κανελόπουλο πάνω στο Μαγκάντα. Έλα προκόουτς, έλα. Και οι οργανωμένοι των αλεπουδιάριδων ήταν. Τι να κάνουμε προκόουτς. Πώς γράψαμε, δεν είχες εσύ πάρα εγώ. Εγώ έτσι θα στήριξω την ώρα 28. Α, οκ. Όλα εντάξει. Ωραία. Να μαζευτείτε. Πάμε σε ένα time out 4-19 με το σκορ 5-10. Επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν. Μην τα πούμε και δημόσια, δεν χρειάζεται να σου πάρει. Λοιπόν, 4-14, θα έρθω εγώ πάνω. Επιστρέψαμε το time out. Επιζής. Πέτος, για τρεις. Έστω το συγκρότη. Πάνω! Το δύο. Λοιπόν, 5-12. Η διαφορά στους 7. 3-40. Παυλάκος. Δευτερόλεπτα, η μπάλα στη Λιτ Σάιτ, δίπλα. 3 δευτερόλεπτα στον Πατάκα. Πόντος. Αναγκανός. Με τον Πατάκα. Πάμε του Βάτσο Παυλάκος θα του πάρει την μπάλα. Εξαιρετική άμυνα των αλεπουδιάριδων. Τίπρα θα πάρει το φάουλ. Εδώ θα μπορούσε να κερδίσει και το καλάθι. Κέρδισε δύο βολές. Thank you.
αυτό που μας έλεγε ο Κούπερ πριν το παιχνίδι. Πρέπει να βγουν τα σουτ αυτή τη φορά. Σίγουρα όταν παίρνει τους Brothers πρέπει να κάνει την καλύτερη σου εμφάνιση. Ο Ντούσιας λείπει από... Επίτω συγγνώμη, κουμπιζής για τρεις. Με τον Δίπρα να του ασκεί πίεση. Η διαφορά στους τρεις, 9-12. Δίπρα θα πάει προς τα μέσα. Δεν διάβασε καθόλου την άμυνα των Brothers εδώ. Yeah.
Μαριανός. Έτσι την μπάλα με τρόπο εξαιρετικό. Θα πάει μέχρι μέσα. Ο Κουτσάγιας ήταν, ε. Μπάλα και πάλι στα χέρια των Αλεπουδιάριδων. Για δύο. Ούτε τώρα. Από τον Τζιώδη. Στέλνει τον Κουρτιζή στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Ελεύθερη βολή για τον Κουτουζή, ειδικά όταν είναι στη μέρα του. 13-21.
Μπροστά οι Brothers. Από κοντά όμως οι Αλεπουδιάριδες, ο οποίος παίζει το τελευταίο του σκάρτι. Παράδειγμα πήρε το φάουλ. Φάουλ το οποίο του το κάνει ο Φραντελάς. Ζης. Θα μείνει στον αέρα. Παλάτι δεν θα έρθει. Και στο Μαντάκα. Για να δούμε. Το γύρο στε! Φανταστικό! Φανταστικό! 20-23. Μπράβο στο Σπύρο. Μας χάρισε μια πολύ όμορφη φάση. Άρτια τεχνικά. Μειώνει τη διαφορά στους τρεις και έχουν την ευκαιρία να τη ρίξουν ακόμα περισσότερο. Θα κάνει επιθετικό φάουλ πάνω στη διεκδίκηση. Πάρει το φάουλ στη συνέχεια. Πετάκι του κέμα για δύο. Ο
Ανάση, μια καλή άμυνα, για να δούμε. Ακόμα και να ισοφαρίσει μπορούν. Κωνσταντίνου, Τίμπρα, η μπάλα χαμηλά. Φανταστική συνεργασία, μπράβο του. 24-25, μας μην με κυνηγάει ο κόουτς Μαρκάντος για τις αντιδράσεις μου. Δεν είμαι με τις αγαπητιάρδες, αυτό μην ήταν που πιένουν αυτά. Τα ίδια θα έκανα για την πλευρά των Μπράνερς. Απλά εδώ τώρα η συνεργασία ήταν εκπληκτική, εξαιρετική. Έχουμε τεχνίδι, 24-25, Κωνσταντίνου. Ο Μπιτσίς θα πάρει το φάουλ, όχι δεν θα πάρει κανένα φάουλ, θα κάνει κλίματα. Βγάζουν ενέργεια, βγάζουν ένταση και στις δύο πλευρές του παρκέ. Τα πάντα όμως έχουν ξεκινήσει ειδικά από την άμυνα. Πατάκας, τι κάνει εκεί. Τίμπρα. Άστοχος, για το προσπέρασμα ήταν αυτό και πολύ κακό μάλιστα. Πανελόπουλος ελέγχει. Ένα φάουλ το οποίο τον στέλνει στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Κωνσταντίνου ξεκινάει με τρίποντο. Καλά και δεν θα μέχρι μέσα. Φύγει το
λάθη. 24-30. Μπίμπρα. Θα πάρει την προσπάθεια. Θα βάζει με τον εαυτό του. Το καλάθι δεν θα έρθει. Κανελόπουλος. Πιτζή, συγγνώμη. Τώρα στον Κανελόπουλο. Πατάκας. Θα μείνει στον αέρα. Πόντος. Για να δούμε αν θα καταφέρουν σε αντίθεση με το πρώτο παιχνίδι. Κουτουζής. Τι σιτέρ είναι αυτός. Τι παιχταράς είναι αυτός. 24-33. Μπορεί να σκοτώσει τον οποιονδήποτε στην καλή του μέρα και με ενοχλήσει στο πόδι του. 7-1, πάμε σε time out. Ο μεγάλος ήρθε, ναι, ήρθε, νάτος, ήρθε. Δίπρα, θα πετύχει το καλάθι. 24-26-35. Δίνει τη διαφορά κάτω από τους 10. Νέα καλή άμυνα, πρέπει να τρέξουνε τώρα. Δίπρα, γιατί να δώσει την μπάλα σε κάποιον, γιατί να τη χάσει, το γλίτωσε. Τσάγιας, Παυλάκος, 25-35, μάλιστα. Στον αέρα ο Παγκός, τον Αλυπουδιάρικο. Πόντος. Κουτουζής. Ψάχνει κόρο. Το τρίποντο. Το ριμπάδο από ποιον. Απ' το Μπίτο. Τώρα εδώ. Αυτό τα ριμπάδο δεν πρέπει να τα κάνεις. Σε καμία δόση. Οι μπράδες θέλουν να κάνουν το 2-0.
2-0 και να πάνε στους 16. Όχι μόνο με έξω τη γράμμη των 6.75 και ας παίζει και με 1,5 πόδι. Όντως Κουτουζής Μιτζής, 3-10. Ο Βλάκος. Πήρε την προσπάθεια, αλλά νομίζω δίστασε έξω από τη γραμμή των 6.75. Από εκεί και πέρα ο δείκτης αποφασιστικότητας έπεσε. Πάνε και από τον τρόπο που την μπάλα τα χέρια του. Δίπλα. Αλλά και πάλι στα χέρια των παιχτών των Αλεπουδιάριδων. Τρία και δέκα. Βέβαια ο ρεύ του Κουτουζή τι ακριβώς συνέβη. Αντέφρασε με ένα τεράστιο χαμόγελο ο Κουτουζής. Τις πιο πολλές φορές παίχτες έτσι από τη γράμμα σαν φάουλ που γίνεται. Αλήθεια είναι. Πάρει το φάουλ εδώ. Θα βάλει και το καλάθι. 28-39. Είναι στιγμές που κάνει ό,τι θέλει στο γήπεδο. Μαλαγιές, ο Τσιώτης στο Μαργέ, ο Σταδίνης στον πάντο. Πρέπει να τον αντιμετωπίσουν. Ο Παπάκας με το νόριμο του Γιουροστέρ θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Θα κάνει το 34-42. Παίζουμε αλλαγές τώρα. Ο Τζιώτης σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τρώνε προσπίσεις. Επίσης αποκλείεται από τη στιγμή που δεν είσαι ψηλότερος του. Γιώτη
κάνεις, οπότε πρέπει να πας με το τομέρο το χέρι. Προέκταση, χωρίς άλμα. Γιατί τώρα εδώ τον εξεδουτέρωσε. Ουσιαστικά είχε τη δυνατότητα να επιχειρήσει ελεύθερο σουτ. Αυτό που καταλαβαίνετε, αυξάνει κατά κόρυφα τις πιθανότητες να δούμε την μπάλα να οδηγείται στο καλάθι. Η αλήθεια είναι ότι οι αλεπιδιάρικες είναι καλύτεροι απόψε. Πάμε σε μια μικρή διακοπή, έχουν ένα ανέβουν, έναν μικρό γολγοθά τώρα εδώ οι αλεπιδιάριδες για να επιστρέψουν, για να δούμε αν θα μπορέσουν να φανούν ανταγωνιστικοί σε αυτό το τέταρτο δεκάλεπτο. Λοιπόν, ξεκίνησε το τέταρτο δεκάλεπτο. Θα τελειώσει τη φάση. Εύστοχος. Τριάντα τέσσερα πέντα δύο. Σε σύγκλον πόντο περίπου διαφορά στους 15 πόντους. Μητσής. Το καλάθι θα έρθει από τον Κανελόπουλο. Για 7-54. Με το 1,5 πόδι ουσιαστικά έχουν πάρει στα χέρια τους το εισιτήριο που τους οδηγεί στις 16 καλύτερες ομάδες και το μόνο που μένει είναι να πέσουν οι τελικές υπογραφές. Μια υπογραφή 37-56. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γυρίσει το παιχνίδι 19 πόντων σε 7 και 17 απέναντι σε αυτήν την ομάδα. Οι αλεπιδιάρδες έχουν κάνει μια αξιέπαινη προσπάθεια απόψε. Έχουν παλέψει στο μέτρο του δυνατού. Είναι στιγμές που έχουν βάλει δύσκολα στους μπράδες. Αλλά είναι τέτοια η ποιότητά τους που με μπροστάρει ποιον άλλο, τον Κουντουζή. Όπως όλα δείχνουν θα πάρουν την πρόκληση. Θα
δούμε τώρα, να λέτε να ρίξουμε μια ματιά, να δούμε ποιος σας περιμένει. Άσοδο στην πρώτη. Διαδικασία. Απομένει να μάθουμε το τελικό. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στους ομίλους. Νομίζω ότι το σημείο κλειδί ήταν η αντίδραση των Brothers όταν το σκορ ήταν στο 30-39. Το 30-39 έγινε 32-47 στο τέλος του τρίτου δεκαλεπτού. Ο Κωνσταντίνη όμως είναι εκεί. Δεν θα πετύχει το καλάθι. Κάς, Ήμπρα, θα κατάφερε να μην το καλάβει. Πίσω από τον πάγκο ξαπλωμένος.
ακριβώς συμβαίνει με την ενόχληση του ισοπόδου του. Καμιλόπουλος με ταμπλό φαντάζομαι. Δεν θα έρθει, αλλά ο Κωνσταντίνου φωνάζει παρόν. Κάνει το 45-65. Πάμε νομίζω. Ασθενείς και αυτά, καταλαβαίνετε. Υπάρχει μια κούραση και σωματική και πνευματική. Εντάξει, ο coach Τσέρικος θα τον χρησιμοποιήσει τον αρχηγό, πρόεδρο, ευθύνο νου. Ο Παντάκας ευθετεί. Ο Κρόκος έρχεται με χειμωνιάτικη μπλούζα. Αυτά είναι. Καλαμαντιανός. Καραμπελάς, πήγε για τρίποντο ο Θεόβοβος. Αμέ, γιατί όχι. Σιδερό. Με τον Εκκοκίση. Ο Πατάκας θα κάνει το 48-67. Νομίζω αυτό θα είναι και το τελικό σκορ. Οι Μπράβες λοιπόν στη φάση των 16 περιμένουν τον νικητή του παιχνιδιού Golden Boys Athens Pistols. Παιχνίδι το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, γίνεται αύριο. Επαναλαμβάνω, 48-67 για χαρά σε όλους.